Τετάρτη, τεταρτούλα, απογευματάκι και είμαστε εδώ, όλα σε άκι θα τελειώνουν σήμερα. Τι ποιητική αυτή έμπλη. Ναι, να κάνουμε μια εκπομπούλα. Να κάνουμε μια εκπομπούλα. Θα κρατήσει μια μισή ωρίτσα. Ναι, έτσι γλυκά να το πάμε, με όλα αυτά που κυκλοφορούν. Πες μου, μια γλυκιά κουβέντα δεν πες, δεν μου πες, δεν μου πες. Δεν μου πες, μπακλαβάς. Ο Ζήκος, δεν μου πες. Α! Είναι και άκου βέβαια πέρα μεγάλε. Δαβί, ευχαριστώ. Δέλτα FM 102,3, ναι. Τι σου θυμίζει. Άλλες εποχές. Ναι. Πολύ άλλες εποχές. Άστα, γιατί δεν μου συζητάμε πόσο μα καμπιζό για το γιατί. Περίμενε το κλείσμα. Ωραία, άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς σε 102,3, αλλά... Μπάμπι. Ω, Μπάμπι. Μπάμπι, παραφέρεσαι. Εδώ τώρα... Μπάμπι. Ο Αντώνης. Αντώνη, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, έτσι. Έτσι. Μπράβο. Όχι, για να μπαίνουν σε πράγματα στη θέση. Λοιπόν, έλα πάμε Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Μπήκε. Ελπιδοφόρου, ανεμπόδιστου. Αυτό, έχω τρεις ανεμπόδιστους. Ναι, ανεμπόδιστους και ακόμενος, ας με συγχωρέσουν. Η ανεμπόδιστη ναι, και η παρέα ναι, ναι, του Ελπιδοφόρου. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πρέπει να είναι σήμερα η γιορτή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Χρόνια του πολλά. Χρόνια, πολλά τέτη. Ξεκίνησε... Ελπιδοφόρα η πρεμιέρα. Πολύ. Του καλαθιού, του νοικοκυριού. Τα ψάξες όλα, τα 50 πλάς προϊόντα. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση Σαμοθράκη που λέει για τέτοια πράγματα. Για πες, για πες. Κι όποια... Τι. Κι όποια λέει τώρα, άστο, ναι. Αχα. Λοιπόν, ναι, είχαμε πρεμιέρα. Κίνηση, πολύ μεγάλη κίνηση έπεσε. Και αφού έπεσε κίνηση, έπεσε. Ξέρετε, μεταξύ ο κόσμος τώρα περίμενε. Ότι θα είναι στα τάρταρα οι τιμές, ας πούμε. Ελάτε, πάρτε όποιος προλάβει. Ναι. Αλλά δεν ήταν και τόσο έτσι τα πράγματα. Ένα αντίστοιχο, βέβαια, την εποχή που είχε γίνει αυτό που θα πω τώρα, δεν υπήρχε ούτε η διάδοση του ίντερνετ, ούτε η διάδοση χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Έτσι, θυμάσαι, είχε γίνει εκείνο το. Με τις λαϊκές αγορές που είχε κάνει ο Μακαρίτης, ο Τσοχατζόπουλος. Είχε βγάλει, έβαζε κάποια, έψαχνε την καλύτερη τιμή και την πιο φθηνή τιμή στις λαϊκές αγορές. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Σαν τηλεπαιχνίδι μου κάνει αυτό. Ναι, ναι, κάτι σαν τηλεπαιχνίδι. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποια αυτά τα Matrix που περνάνε τα γράμματα, βλέπει καμιά φορά στα αστικάκια αυτά. Και έγραφε στην τάδη λαϊκή το κολοκυθάκι, ας πούμε, είναι στο 1,5 ευρώ. Αχα. Και ένα τα χρόνια. 1,5 ευρώ. Πολύ τώρα μπροστά. Βρίσκεις, ούτε σε αυτό. Πολύ μπροστά ήταν. Ούτε σε μινιατούρα δεν βρίσκει κολοκυθάκι 1,5 ευρώ. Πολύ μπροστά. Πάντως είχαμε πρεμιέρα, ο κόσμος βγήκε, ψώνισε και ο κόσμος βγήκε. Ο δικός μας. Και τι κλεισμένο τον είχαμε. Όχι, ρε παιδί, βγήκε να πάει να δει, να ελέγξει τι γίνεται, τι γίνεται, τι αυτό, τι εκείνο, πώς πάνε τα πράγματα. Στα Πέριξ δηλαδή, τι συμβαίνει βέβαια, στα Πέριξ. Πάμε να δούμε τι για να δούμε τι είναι, Ρουκοσμά. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται το πρωί της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου το καλάθι του νοικοκυριού. Στόχος του μέτρου είναι η διασφάλιση χαμηλών τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με το μέτρο, κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, τα σούπερ μάρκετ που εντάσσονται στο μέτρο οφείλουν να διαθέτουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο καλάθι του νοικοκυριού σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Τα προϊόντα αυτά που ξεπερνούν τα 51 θα επισημαίνονται με το ειδικό σήμα που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Ανάπτυξης τόσο στα ράφια όσο και στα μέσα διαφημιστικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση, τα προϊόντα που εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού ελέγχονται κατά προτεραιότητα ως προς τη συμμόρφωση με τη διάταξη περί αθέμητης κερδοφορίας.
Επίσης, τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την εφαρμογή του μέτρου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος, πράγμα που αποτυπώνεται και από τις δηλώσεις καταναλωτών στη Δέλτα Τηλεόραση, με τους περισσότερους να μην παρατηρούν ή να μην μπορούν να εντοπίσουν τις σχετικές ενδείξεις που μπήκαν από τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτρου. Εδώ δεν είδα τίποτε πάντως. Εδώ μέσα δεν είδα τίποτε. Δεν υπάρχει καλάθι. Μπήκατε στο σύστημα μέσα στο ίντερνετ? Όχι. Δεν παρατήρησα κάτι. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν πρόσεξα κάτι. Αν και έχω ενδιαφερθεί, έχω ψάξει λίγο, αλλά δεν παρατήρησα κάτι. Ως μέτρο γενικά πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα είναι ημίμετρα. Δεν ουσιαστικά λύνουν το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν αλλαγές πιο σημαντικές και που θα βοηθήσουν πραγματικά τους πολίτες. Δεν έχω ιδέα, οπότε ό,τι και να σας πω... δεν είδατε καθόλου... Όχι, δεν έχω δει τίποτα, τίποτα. Δεν μπήκατε ούτε στο ίντερνετ, ούτε... Όχι, μόνο έχω ακούσει ότι θα ξεκινήσει τίποτα άλλο. Μια χαρά είναι, ρε παιδιά, αρκεί να πάει έτσι. Είδατε εσείς τις ενδείξεις και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν? Ναι, τα είδαμε όλα. Πολύ ωραία. Μπήκατε και στο ίντερνετ για να δείτε... Ακόμα, θα μπούμε όμως. Τίποτα, καμία σχέση, ούτε είδα πουθενά το σήμα αυτό που έλεγαν, τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα ενδείξεις? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Όπως ήταν είναι. Μπήκατε το πρωί στην πλατφόρμα για να... Όχι, δεν πήγα στην πλατφόρμα, αλλά πίστευα ότι θα τα έχουν ερτημένα, γιατί έτσι είπαν. Θα έχουν ειδικό σήμα, καλάθι του κουκυριού κλπ. Εντάξει. Αν και νομίζω δεν πρόκειται να κάνει τίποτα το καλάθι του νοικοκυριού, ένα πυροτέχνημα είναι, τίποτα άλλο. Ξεκίνησε σήμερα το καλάθι του νοικοκυριού. Πώς το βλέπετε, είδατε μέσα διαφορές στιγμές? Υπάρχει διαφορές πολύ. Στην πρεμιέρα του μέτρου υπήρξαν και τεχνικά προβλήματα στην ψηφιακή πλατφόρμα για το καλάθι του νοικοκυριού, λόγω των πολλών προσπαθειών των καταναλωτών να ελέγξουν τις τιμές των προϊόντων ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η ψηφιακή πλατφόρμα έπεσε λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας, αλλά από τις 9.30 το πρωί λειτουργούσε και πάλι κανονικά. Πάντα όταν έχουμε... Εγώ στο είπα ότι ο κόσμος περίμενε άλλα πράγματα. Ναι. Ο κόσμος περίμενε... Μήπως σας ενοχλούμε, όχι, Λοιπόν... Πρέπει να το συνηθίσεις αυτό. Ναι, λοιπόν... Κοίταξε τώρα, οποιαδήποτε εφαρμογή... Κοίτα, τώρα σε λίγα χρόνια, ο Σονούπου που θα κάνεις, θα έχεις τη δική σου πλέον εκπομπή σε... Και το δικό μου κανάλι, πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό. Ναι. Ξέρεις, εκεί γίνεται της κακομοίρας το αυτή σου. Θα έχω βοηθό δίπλωμα, θα τα ακούει εκείνος για μένα. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι. Α, δεν εκπαιδεύσεις όλα τα αυτιά σου. Όλα γίνονται. Και πάντως, συνεχίζουμε. Ναι. πάντως, όλες τις εφαρμογές, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα λογικό και αναμενόμενο υπάρχει αυτό και, στην πλατφόρμα για τα σχολεία. Τώρα, διχασμένοι όμως εμφανίστηκαν έτσι. Άλλοι λένε ναι, εντάξει, οκ. Okay, και άλλοι λένε μας χωρόιδεψαν. Κοίταξε τώρα. Εξαρτάται τι περιμένει ο καθένας. Σε μια εποχή που τα πράγματα τρέχουν τόσο πολύ γρήγορα και οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα λόγω των γεγονότων, ακόμα και το γεγονός ότι στήθηκε αυτό το πράγμα, το τι χρησιμοποιητικό αποτέλεσμα θα φέρει, δεν το ξέρουμε, είναι νωρίς ακόμα, σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα το συνηθίσει, θα το χρησιμοποιήσει και θα αρχίσει να προσαρμόζεται. Πώς ναι. Τώρα όλοι σταματήσαμε να παρακολουθούμε τόσο πολύ τα έντυπα φυλάδια των σούπερ μάρκετ και μπαίνουμε στις σελίδες στο Facebook. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται στο καλάθι. Μπράβο, παρακολουθούμε. Δηλαδή τώρα δεν είναι κάτι καινοφανές αυτό που να δείχνουν ευνηδιασμένοι οι άνθρωποι το πώς θα χρησιμοποιούν. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Κοίταξε τώρα το πρόβλημα είναι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εκείνοι δυστυχώς τώρα. Αυτό. Θα χρειαστούν βοήθεια. Θα χρειαστούν βοήθεια. Εντάξει. Μακάρι να μην είναι μόνοι τους που είναι το δυσκολότερο πρόβλημα. Τα άλλα λύνονται. Να έχουν ανθρώπους νεότερους να μπορούν να τους βοηθήσουν. Θέλει όλοι να συνεργαζόμαστε αυτό το πράγμα. Μπόρα είναι, θα περάσει, δεν θα μείνει ίσα ή αυτό το άλλη πράγμα. Μια μπόρα είναι, ας περάσει και αυτή. Ναι, άλλη μία έτσι που δεν είχαμε καθόλου. Άλλη μία. πολλές μπόρες όμως έχουμε στο κομμάτι της παιδικής κακοποίησης. Ένα αυξάνονται και πληθαίνουν τη... Ένα θέμα πραγματικά που δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή. Ναι, σαν άκουσα τη χθεσινή μας συζήτηση ήταν. Για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της κακοποίησης και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Δεν ξέρω, είναι φρικιαστικά τα όσα λέγονται, τα όσα γράφονται. Δηλαδή με τη 12χρονη νομίζω ότι τα είχαμε ακούσει όλα. Έρχεται η υπόθεση των Πετραλώνων.
Και ακούμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Αυτές είναι παλιές ιστορίες, ρε παιδί μου, που τώρα βγαίνουν, ναι, στην, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η μάνα του 7χρονου τότε αγοριού, που συγκάλυπτε τον πατέρα και τα πάρτι οργείων που διοργάνωναν, ναι, στο σπίτι τους. Με απόλυτη φυσικότητα περιέγραφε, ναι, το τι συνέβαινε εκεί μέσα. Ναι, σου λέει, βγήκε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην μήπως προκαλεί το παιδί μου επειδή είναι όμορφο. Ότι προκαλούσε, ναι, το παιδί τα τέρατα. Ναι, και τον μπαμπά του. Μπαμπάς, τέλος πάντων, λέμε τώρα. Επειδή ήταν όμορφο. Ναι. Συγγνώμη που κάνω διακοπές, αλλά είναι... Μα τι, αφού δεν βρίσκουμε λόγια. Δεν μπορείς, δηλαδή τι να πεις, ότι είναι... άμα σοκαριστήκαμε. Δεν σοκαριστήκαμε. Δεν σοκαριστήκαμε, διότι είναι μία σειρά ειδήσεων, η μία πίσω από την άλλη, το τελευταίο διάστημα, που πραγματικά λες... Κάθεσαι και περιμένεις τώρα τι άλλο μπορεί να ακούσω. Ξέρεις ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνω? Ότι εντάξει, okay, λες στην Αθήνα, κάπου λίγο πιο μακριά από μας, ναι, κάπου λίγο πιο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά είχαμε επεισόδια. Γίνονται. Είχαμε και εδώ. Έχεις εικόνα πόσα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν και στην Ανατολική Μακεδονία, ναι, και τη Θράκη και να τα αγνοούμε. Και να τα αγνοούμε, να μην βγαίνουν στην επιφάνεια. Να αποσιωπώνται από τους, από αυτούς που έχουν γνώση των περιστατικών, γιατί φοβούνται τις, το να μην μπλέξουν, αυτό που είπαμε, αυτή η αδικία η οποία είναι η νοοτροπία του Έλληνα, τελείωσε, δεν θα μπει στη διαδικασία να καταγγείλει. Είναι μεγάλη αδικία προς τα θύματα αυτό το πράγμα. Να δεν είναι αδικία, είναι απανθρωπιά, Παύλε. Ναι, ναι. Μιλάμε για αθώα παιδάκια, για αθώες ψυχές. Για όλα, και για τις γυναίκες που κακοποιούνται, για όλες αυτού του είδους. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μιλήστε υπάρχει, δεν θέλω να μπλέξω, όχι, θα μπλέξω. Σώστε τους μόνο εσείς μπορείτε. Μόνο εμείς μπορούμε, όχι εσείς, όλοι μας, έτσι, φεύγουμε, πάμε από τα Πετράλωνα, πάμε σε πιο πάμε έτσι. Στην Μπέλα. Πάμε στην Μπέλα. Άλλη ιστορία εκεί. Καταγγελία λέει ότι 37χρονος βίαζε την ανήλικη κόρη της συντρόφου του. Άλλο ένα θέμα το οποίο πήγε... απασχολεί πολύ έντονα, θέλω να σου πω, τις μονογονιακές οικογένειες. Ναι. Γιατί οι μητέρες, οι χωρισμένες, οι χείρες που έχουν ένα, δύο, τρία ανήλικα παιδιά, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να ξαναερωτευθούν, να ξανααγαπήσουν, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο οικογενειακό, υποτίθεται, ναι, κάπως λίγο διαφορετικό. Αυτό κι αν είναι, δηλαδή, σε βάζει η γυναίκα αυτή πονεμένη, γιατί ξέρεις, ένα διαζύγιο λένε ότι είναι και ένας θάνατος. Βέβαια, είναι έτσι. Όσο και πολιτισμένο είναι, με ένα παιδί το οποίο είναι, έχει, έτσι, βιώσει ό,τι έχει βιώσει, μπορεί να ήταν ένα συνενετικό διαζύγιο, αλλά είναι μια απώλεια και για το αυτό παιδί. Λέω. Έτσι είναι. Και για το παιδί. Αλλάζει η καθημερινότητά του. Καθημερινότητά του, το πάνε έλα αυτό που έχει, αν είναι και οι δύο γονείς, είναι μοιρασμένοι. Και βλέπεις ένα κοριτσάκι στην αρχή της εφηβείας του και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, τέρας, είναι. Δεν σου φταίνε δηλαδή η μάνα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε μεγάλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καπάκι. Το κερασάκι στην τούρτα. Τα νέα τα δικά μας. Παιδί από εδώ. Δικό μας παιδί, από τον Εύρο. Συνελήφθη, λέει, για παιδική πορνογραφία ο γνωστός συγγραφέας παιδικής ζωής. Προφυλακίστηκε κιόλας. Βασίλης Παπαθεοδόρου. Βρέθηκαν περίπου 100-150. Τεράστιο υλικό παιδικής πορνογραφίας κατεβασμένο από το. Από το dark διαδίκτυο, ναι, από το dark internet. Γιατί λέει, ήθελε να γράψει βιβλίο. Επικαλέστηκε δηλαδή την ιδέα. Σενάριο για ταινία, δηλαδή, διότι τώρα. Βιβλίο. Ναι, το και μάλιστα το υλικό βίντεο που βρέθηκε στον υπολογιστή του, ναι, δεν ήταν με παιδιά πάνω από 10 ετών. Όχι, ήταν. Ήταν βρέφη μέχρι 10 ετών. Αντί να δεις ένα, δύο, τρία... Και πώς μπορείς να τα δεις. Λέμε τώρα, να δεις, για να κάνεις έρευνα. Έτσι, να έχεις τώρα 100-150 για να κάνεις τι έρευνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι. Τα πρόσωπα αλλάζουν απλώς. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες και αυτό το οποίο γίνεσαι μάρτυρας, αυτό από τις μάρτυρες και αυτήχος μάρτυρας είναι το ίδιο. Ξέρω, αυτή η ιστορία, αυτές οι ιστορίες μπορούν, νομίζω, να με φτάσουν στα άκρα. Εγώ δεν το νομίζω. Εμένα με φτάνουν στα άκρα. Συνειδητά με φτάνουν στα άκρα. Δηλαδή, Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι ανακριτές.
αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, θα προκαλέσω μία μεγάλη έτσι συζήτηση, όσο αυτό μας επιτρέπεται, με τον Διευθυντή του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης, ο Σονούπο, έτσι ώστε να μπούμε λίγο πιο βαθιά στην ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών. Γιατί ξέρεις και αυτά τα παιδιά είναι παιδιά δικά μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μερικά εκ των οποίων. Έχω βιώσει, κύριος, ή τι έχω βιώσει. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα έχει ενεργοποιηθεί το σύμπαν και καιρός ήτανε, γιατί ήταν η κυρία Ράπτη η οποία έκανε μία προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναφορικά με το πώς να προστατευτεί ένα ανήλικο παιδί, να γνωρίσει τα απαγορευμένα σημεία, τον τρόπο που πρέπει να λέει όχι. Φαίνεται ότι δρομολογούνται πράγματα. Τα συζητήσαμε και χθες με την κυρία Κουντουρά. Ναι. Βέβαια, λίγα και την προλάβα πλαίσιο. Σήμερα. Την προλάβα σε άλλο πλαίσιο. Σήμερα την κυρία Κουντουρά. Αλλά αλήθεια. Σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων έγινε μια έτσι μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Και όχι στην Ολομέλεια. Αυτό ήταν ένα διαφορετικό σημείο. Ενώ συνήθως οι πρωθυπουργοί μιλάνε στην Ολομέλεια, σήμερα ο πρωθυπουργός μίλησε στην κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Όχι στην Ολομέλεια, ήταν από ό,τι είδα στην αίθουσα της Γερουσίας. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε λίγα από την ομιλία. Να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Το περίγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση έκανε γνωστό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής. Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Αύγουστο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για μια βιαστική αντίδραση στις πρόσφατες σοκαριστικές ειδήσεις, αλλά για μια μεθοδική αντιμετώπιση μιας διαρκούς και ευαίσθητης πρόκλησης. Να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι το θέμα είχε συζητηθεί και το βασικό σχέδιο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν δει το φως της δημοσιότητας το τραγικό, το αποκρουστικό περιστατικό του Κολωνού. Οι στατιστικές καταγράφουν βέβαια μια αύξηση των καταγγελιών τέτοιων εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σίγουρα είναι ενθαρρυντικό. Όπως ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι η μεθοδική δουλειά της αστυνομίας εξιχνιάζει όλο και περισσότερες τέτοιες υποθέσεις. Αυτά είναι δεδομένα σίγουρα ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά. Λίγα παραμένουν δυστυχώς ακόμα τα θύματα τα οποία σπάνε το φόβο ζητώντας βοήθεια. Και αυτή η βοήθεια συχνά προσκρούει στην επαρκή στοιχειοθέτηση του περιστατικού και όταν έρχεται συχνά δεν συνοδεύεται από την τιμωρία του ενόχου, δεν συνοδεύεται συχνά και από τη σωστή φροντίδα του θύματος. Οι αιτίες είναι γνωστές, είναι πολλές και είναι αλληλένδετες. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση και εναντίον όσων έβαζαν, όπως είπε, πολιτικά πρόσημα σε τέτοιες ανατριχιαστικές πράξεις, ενώ χαρακτήριζε κοινωνική απειλή τη σεξουαλική κακοποίηση των νέων στην ομιλία του στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η μεθοδική δουλειά της αστυνομίας εξιχνιάζει τέτοιου είδους υποθέσεις, όπως αυτή του Κολωνού, αλλά τόνισε ότι λίγα είναι τα θύματα που σπάνε τη σιωπή τους και ζητούν βοήθεια. Παραδέχθηκε ότι πολλές φορές περιστατικά καταλήγουν στο στιγματισμό του θύματος και φέρουν καθυστερήσεις στις διώξεις. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναδιοργανώνει επίσης τον τρόπο αντίδρασης όλων των υπηρεσιών απέναντι σε ένα κρούσμα. Θα έλεγα ότι αποκρυσταλώνει το σχέδιο έναν κώδικα ενεργειών, ένα manual θα έλεγα, με γρηγορότερα αντανακλαστικά και μια νέα κουλτούρα στη διερεύνηση και δίωξη τέτοιων εγκλημάτων. Και αυτός είναι και ο στόχος δύο καινοτομιών που εισηγούμαστε του ενιαίου εθνικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων, ώστε όλοι να κάνουν τα ίδια όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και του Εθνικού Αρχείου Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει στόχο τη μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους εγκλήματα και έχει επίσης στόχο την πρόληψη και τη θωράκιση των ανηλίκων και των οικογενειών τους. Είναι ο οδικός χάρτης που συντονίζει με τυποποιημένες πρακτικές τις υπηρεσίες που πρέπει να δρουν οριζόντια. Η πρωτοβουλία δεν είναι ανταπόκριση στη συνταγματική επιταγή για την προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, αλλά και η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η προστασία των αδύναμων όπως είναι τα παιδιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι στόχοι είναι οι εξής. Μέχρι το 2027 όλες οι θεσμικές λειτουργίες να είναι φιλικές προς το παιδί,
να μπει τάξη στο πολύπλοκο νομοθετικό μοσαϊκό που φέρνει εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης. Αναδιοργανώνει τον τρόπο αντίδρασης όλων των υπηρεσιών απέναντι σε ένα κρούσμα. Μέσα από το αρχείο καταγραφής και επιτήρησης αποτρέπει να εργάζονται δίπλα σε παιδιά άτομα με βεβαρημένο παρελθόν. Σειρά πρωτοκόλων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα διευκολύνουν την πρόσβαση ανηλίκων με τις δικαστικές αρχές. Περισσότερες δομές φροντίδας ανηλίκων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας είπε ότι αποστρέφει το βλέμμα από εκείνους που θεωρούν το θέμα κομματική αρένα, αυτούς που επιμέρες τολμούσαν να βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές πράξεις μέχρι που τους χαστούκησε ο ίδιος ο καθρέφτης. Τους αφήνω στο περιθώριο και στην τροπή που τους αξίζει. Όσοι σήμερα επενίσσονται ευθύνες του συστήματος υπήρξαν οι ίδιοι σύστημα στο χθες. Δεν αντιμετώπισαν τον κίνδυνο και αντίθετα μείωσαν τις ποινές για τέτοια απεχθή αδικήματα. Το απόστημα όπως έσπασε, οι σπήρες της φρίκης εξαρθρώνονται και η τιμωρία τους θα είναι σκληρή, υποστήριξε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Να ζητήσω συγγνώμη, βέβαια, η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα της Ολομέλειας. Οι επιτροπές ήταν η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Μορφωτικών Υποθέσεων και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα τρέξει γρήγορα όλο αυτό. Ναι, είδα ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και από ό,τι άκουσα και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως για δομές, ακούστηκαν για δύο υποδομές τουλάχιστον Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Νομίζω ότι θα προχωρήσει γρήγορα αρκετά. Να δούμε. Είχαμε βέβαια, άντε να το ελαφρύνουμε λίγο τώρα, γιατί... Ναι, πολύ. Μαύρισαμε, μαύρισε η ψυχή μας, μαύρισε. Ναι. Ξέρεις ότι είχαμε... Βασιλικό ζεύγος. Γουριέμνους και Μάξιμα. Ολλανδία. Βέβαια. Και τι έγινε. Να σου πω. Οι άνθρωποι πήγανε... που εμφανίζονται σαν το κύριο. Κάτσε με ένα-ένα. Σιγά-σιγά. Σγά-σγά. Σγά-σγά, αλλά... οι άνθρωποι που μπορούν να το υποστηρίξουν, να το κάνουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Μπερδεύεις το κοινό. Δεν, όχι, μια χαρά το μπερδεύω. Δεν το μπερδεύω καθόλου. Ακόμα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος το μπορεί. Για... Τι να, δεν έχει ρεπορτάζ εδώ. Εδώ έχει... Πες, ναι. Εδώ έχει... 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 Σανδάλι. Έχει... Σαγιονάρα. Έχει... Έχει στυλ. Σαλβάρι. Έχει... Έχει στυλ. Έχει στυλ. Και είπα, άνθρωπος έχει τώρα μπαίνει σε ένα περιβάλλον, είναι το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο καφέ βασιλικό ζεύγος. Έτσι, είναι λίγο πιο... Και πήγε ο Μίστερ Κόκκοματ, που θέλει έτσι να παρουσιάζεται αντισυμβατικός και ότι δεν ακολουθεί τίποτα κτλ. Μα αυτή την αμφίεση, και τι δεν έγινε στο Twitter, και τι δεν έγραψαν όλοι, και τι δεν... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω... Διχάζονται τώρα οι απόψεις, διείστανται. Γιατί αφενός λες, εγώ αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω. Ναι. Αφετέρου όμως νομίζω ότι πρέπει λίγο να σεβόμαστε. Πάντως δεν είναι απρεπής η εμφάνιση του. Ναι, δεν ήταν όμως στον κήπο. Ναι. Δεν ήταν ένα... Ναι, εντάξει. Πάω να δω τα Καρντάσια μου, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Ούτε όμως είναι, να σου πω, το πρωτόκολλο προβλέπει ορισμένα πράγματα. Προφανώς ο άνθρωπος ζει και βιώνει τη ζωή του εκτός πρωτοκόλλου. Είναι διαφορετικό. Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμενες να δεις κάτι, αλλά έχω την αίσθηση ότι συγκεκριμένος μπορεί να το υποστηρίξει. Το θέμα δεν είναι αν μπορείς να το υποστηρίξεις ή όχι, νομίζω. Πιθανόν. Ότι τι, εσύ δηλαδή λες ναι. Όχι, όχι, δεν λέω ναι, αλλά δεν μου είναι πολύ ενοχλητικό αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτό το οποίο περίμενα και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Τώρα δεν, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που να δείχνει, ξέρεις, να είναι όλοι μαζί κάπου και να φαίνεται... Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε. Ναι. Εντάξει, όχι, εγώ δεν υπολογίζω ότι θα το έκανα. Αλλά, εντάξει. Να πούμε κάτι, ο συγκεκριμένος κύριος θέλοντας διαφημίσει το ξύλινο ποδήλατο και θέλοντας να στηρίξει τα μηνύματα της ΒΒΕ, θα έκανε 6.000 χιλιόμετρα πηγαίνοντας στο Νεπάλ επάνω σε ένα ξύλινο ποδήλατο. Έτσι, εντάξει. Από αυτά τα οποία... Εντάξει. Και μάλιστα τους προσέφερε στο βασιλικό ζεύγος,
προσέφερε δύο ξύλινα ποδήλατα κακόκομματ, φτιαγμένα από τα καμένα δέντρα της Εύβοιας και είχε πάνω χαραγμένα τα ονόματά τους. Μάλιστα. Έτσι. Και δεν φύγαν μαδιά χέρια. Όχι. Και από ό,τι γράφει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και διάβασα, έχει και πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και κυρίως φαίνεται λέει, από την χειραψία που έκανε με τον βασιλιά Γουλιάνο. Πώς κοιμήθηκε στο στρώμα μου. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αν το ρώτησε αυτό η αλήθεια είναι, δεν το ξέρω. Εντάξει. Είναι αντισυμβατικό, όντως. Εγώ δεν θα το έκανα, το ξαναλέω. Δεν με ενόχλησε πάρα πολύ πάντως. Δεν εμφανίζει δηλαδή με τίποτα κρόσια και δεν ξέρω τι. Καλά, αυτό μας έλειπε. Εντάξει, τι να λες, τι περίμενες, θα ερχόταν από τα μάταλα. Και η απάντησή του ήταν: παιδιά, έχει ζέστη. Και μάλιστα λέει: απορώ πώς σε μια χώρα ηλιόλουσα την Ελλάδα φοράτε όλη τη μέρα, λέει, κοστούμια. Ναι, έχει μια άποψη πάντως. Συνολικότερη. Δεν το έκανε δηλαδή για να τραβήξει τα μάτια τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι. Αυτά. Μα αυτά κρατάμε, γιατί έχει και λίγη ζέστη εδώ μέσα. Πάμε σε ένα break. Τι έχει ζέστη. Ζέστη. Δεν θες. Τη ερώτησε τι φοράς. Ναι. Μποτάκι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είπα, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε διάλειμμα. Πάμε break για να προσθέσουμε. Βαθύσαι ένα στεναγμό. Αγχώς βαρύς ακούγεται. Πολλά του φέκια πέφτουν. Breathe out. Breathe in, breathe out. Α, ναι. Αρχίσω να κάνω τέτοια. Ναι. Αρχίσω να κάνω τέτοια. Α, είναι δύσκολη κατάσταση, παιδιά, σήμερα. Γιατί. Ναι. Όχι, τίποτα. Τι νόμιζες, τι πίστευες όταν ερχόσανε. Όταν ερχόμανε, νόμιζα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά βλέπω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα με το πέρασμα της ώρας. Και πούσα ακόμα. Θα αποκάμω μέχρι να τελειώσουμε σήμερα. Το πιστεύω. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι. Ναι, έχουμε μία. Εσείς μας ξέρετε, τώρα μας μαθαίνουν και αυτοί που δεν μας ξέρουν. Καλησπέρα. Είμαστε και εντυμένες και ασορτή, έχω να πω. Έχουμε επιλέξει τα ίδια χρώματα, κυρία Λεγκέτσι μας. Έτσι, ναι, έχουμε επιλέξει. Φωτεινές. Σας είπα, είναι εδώ έχουμε κοντά μας την Κούλα τη Λεγκέτσι, είναι γραμματέας της παράταξης που ηγείται ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, Πόλη και Πολίτες. Εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Είναι αγαπητή. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή κάπου λίγο, οπότε να λέμε και τα παραπανήσια. Λίγο δυναμώστε στην καρέκλα της κυρίας Λεγκέτσι, πάτε στο 250 λίγο να μην έτσι, γιατί πολύ χαλάρη τη βλέπω. Δυναμώστε λίγο τα βάθη. Να δυναμώσω δηλαδή, να ανέβω, να ανεβάσω. Ναι, όχι για να, επειδή βασανίζουμε εδώ γι' αυτό. Ας πούμε, είναι να μην πει να ασχοληθεί με την ένταση η κυρία Λεγκέτσι. Άμα πει να ασχοληθεί. Όχι, δεν χρειάζεται, καλά το πάμε τώρα. Εντάξει. Οπότε άφησε μας, εμάς το παίξουμε μπαλίτσα. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Έχουμε, ναι. Έχουμε και πολλά αρκετά πράγματα γίνανε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε να τα πούμε. Θαρώ. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και συνεχίζουν να γίνονται και θα γίνονται μέχρι και τον επόμενο Οκτώβριο στις εκλογές και θα γίνονται και μετά. Κοίταξε να δεις τώρα. Ήδη στην Ορεστιάδα, για παράδειγμα, κηρύξανε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τις αυτοδιοικητικές του 23. Εδώ. Τώρα έχουμε ένα σχήμα λίγο περίεργο. Βγήκαν οι μέλισσες. Βγήκαν οι μέλισσες. Το συγκρότημα, ξέρεις το γνωστό. Μετά μαζευτήκαν οι μέλισσες. Ναι, αλλά. Μετά έχουμε έναν ο οποίος όλοι λένε ότι θα κατεβεί, αλλά ο ίδιος δεν μας έχει πει ότι θα κατεβεί. Δεν το αν ξέρει ακόμα. Άλλο αυτό. Δεν μας το έχει πει. Τι αν να πει, δεν ξέρω τι να βγει να πει. Ναι, άμα του πούνε θα κατεβεί, θα κατεβεί. Είχαμε έτσι και κάτι άλλο όνομα τα οποία πήγαν, ήρθαν, εξαφανιστήκανε. Κάποιοι
θα ετοιμάσουν. Ξεκίνησαν γραφείο. Και τις Αμερικανιές λίγο έτσι. Ναι, θα λίγο ετοιμάσουν αυτό, γραφείο, δεν θα ετοιμάσουν γραφείο. Εδώ τώρα ναι. Δεν ξέρω. Να πάρουμε τον κύριο Γερασούδη ένα τηλέφωνο, να μάθουμε. Όχι, μπορούμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση. Εντάξει. Θα ετοιμάσουν γραφείο, δεν θα ετοιμάσουν γραφείο. Τα παραγγείλουν για να τα παραγγείλουν, θα τα περάσουν. Δεν ξέρουμε. Σίγουροι προς το παρόν είναι δύο. Ο νυν δήμαρχος και ο κύριος Λαμπάκης. Ο οποίος θα το κάνει και πιο έτσι. Ο κύριος Λαμπάκης, της ανακοίνωσης. Ούτως ή άλλως εξ αρχής είχε δηλώσει την πρόθεση. Τον οποίο να πω ότι έχουμε να τον δούμε επίσης πάρα πολύ καιρό. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύει. Δουλεύει πάρα πολύ. Είχε ανακοινώσει εξ αρχής την πρόθεσή του να κατέβει στις επόμενες εκλογές αυτές του 23 και πιστός βεβαίως σε αυτά που λέει. Θα ανακοινώσει στις 16 Νοεμβρίου και επίσημα, ενώ γενικώς το λέει, και επίσημα όμως την πρόθεσή του να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος. Κοντή γιορτή δηλαδή. Ναι, ναι, στις 16 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο. Ναι, έχουμε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο στις 18:30 ώρα για να δηλώσει και ξεκάθαρα, είναι, επί της ουσίας είναι και μια επαιτειακή έτσι, εκδήλωση, γιατί η παράταξη κλείνει 20 χρόνια. Πέρασαν 20 χρόνια. Ναι, ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια. Είναι ίσως η μακροβιότερη παράταξη σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα και θα γίνει αυτή η εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο για να δηλώσει και επίσημα. Άρα, μιλάμε για μια ανοιχτή εκδήλωση προς ανοιχτή όλους, προς όλο τον έτσι. Κόσμο και καλούμε όλο τον κόσμο και φίλους και μη, γιατί εκεί θα υποθούν και πράγματα, θα υποθεί και το νέο πλάνο του υποψήφιου δημάρχου στις επόμενες εκλογές του Βαγγέλη του Λαμπάκη. Θα υπάρχει μια ομιλία πάρα πολύ σημαντική προς ενημέρωση των πολιτών από τον κύριο Ιωάννη Μουρμούρη, που είναι καθηγητής μεταφορών και δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θράκης για το λιμάνι. Ούτως ή άλλως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία καιρό παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια απασχολεί και πόσο μάλλον δεν τα τελευταία 2-3 χρόνια ναι, που... Ναι, που έχει γίνει πλέον θέμα παγκόσμια, συζητιέται παγκοσμίως και θα ενημερώσουμε με αυτήν την ομιλία, θα ενημερωθούν οι πολίτες για το τι ακριβώς ισχύει με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ας αφήσουμε το λιμάνι για άλλους, ας πιάσουμε λίγο τα δικά μας. Δηλαδή τι θα ακούσουμε σε αυτή την εκδήλωση? Πέρα από αυτήν την ομιλία, εννοείται. Ναι, δηλαδή, τι θα έτσι, δώστε μας λίγο τυράκι, βρε παιδί μου, να ξέρουμε κι εμείς τι να περιμένουμε. Βασικά θα ακούσουμε το πλάνο και το όραμα που έχει ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης για αυτόν τον Δήμο. Επίσης θα ανακοινωθούν δύο πολύ σημαντικά κομμάτια. Το Δήμο έτσι όπως τον άφησε ή το Δήμο έτσι όπως θα τον παραλάβει, θέλει να τον παραλάβει. Δυστυχώς. Γιατί έχουν αλλάξει ραγδαία τα πράγματα. Έχει μεσολαβήσει η πανδημία, ελπίζαμε έχει ότι μεσολαβήσει από εκεί... η ενεργειακή κρίση, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Έχουν μεσολαβήσει πολλά και δυστυχώς στον Δήμο δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι τον άφησε ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης. Οπότε αυτό που έχει μπροστά του είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχει και όραμα, έχει και λύσεις, έχει και τρόπους για να πάει τον Δήμο σε αυτό το κομβικό σημείο πάρα πολύ μπροστά. Γιατί υπάρχουν και όλα τα δεδομένα που βοηθάνε. Αρκεί κάποιος να έχει γνώσεις, να θέλει και να ξέρει ανθρώπους για να δουλέψει. Έχει ο κ. Ζαπάκης. Αυτό θα ρωτούσα, γιατί γίνεται, ήδη ξεκίνησε μία μάχη. Γιατί ακούστηκαν και πολλά ονόματα, δεν είναι να πεις. Έχουμε... Όταν θα αρχίσουμε να μετράμε... πολλά ονόματα, γιατί πράγμα, για τη δική μας την παράταξη για τη δημαρχία, για τη δημαρχία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι άρα, που πάντα... Άρα λοιπόν τώρα, επειδή έχουν ζωρίσει και τα πράγματα, γιατί πρέπει να μαζέψεις 160... Να πούμε κάτι, έχει αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ναι. Από 41 έδρες πάμε στις 35, συν 150% η υποψήφιο, 87 υποψήφιο για το κεντρικό ψηφοδέλτιο και κάπου τόση περίπου και για τα υπόλοιπα πάντα τηρουμένης της ποσότητας του 40% από έκαστο φύλο. Και ενιαίο ψηφοδέλτιο και για τις κοινότητες και το κεντρικό, έτσι. Θα είναι ενιαίο, δεν θα είναι σαν την προηγούμενη φορά. Αλλά πρέπει πολύ τα άτομα σκόβος. Που θα βρεις 150-160 άτομα. Να είναι αξιόλογοι άνθρωποι, να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πολύ να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι αν δεν θέλεις να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης έχει πάρα πολύ κόσμο που τον πιστεύει, που είναι στην παράταξη, είτε ενεργά και φαίνονται, είτε όχι.
Και είναι ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον πιστεύει πάρα πολύ, όπως και εμείς. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να είμαστε εκεί και να είμαστε μαζί του. Έχει όραμα. Αν έχει ένα πλεονέκτημα, είναι ότι έχουμε δει σαν δημότες της Αλεξανδρούπολης τον τρόπο που δουλεύει, που μεθοδεύει, που λειτουργεί σαν... Έχει δηλαδή, όραμα, έχει πρόγραμμα. Έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και εμπειρία. Και έχει και το όραμα, έχει και την τεχνογνωσία, όπως είπατε. Έχει και τους συνεργάτες για να το πάει αυτό πιο πέρα και έχει και την γνώση. Κυρίως έχει διάθεση να κάνει πράγματα και να πάει αυτόν τον τόπο πολύ πιο πέρα, όπως και τον πήγε ήδη με όλα αυτά τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα έργα. Όλα αυτά ήταν από το όραμα του Βαγγέλη του Λαμπάτη και του συνεργατών του. Έτσι. Χωρίς όραμα δεν μπορείς να πας πουθενά. Έχεις ένα όραμα, το κυνηγάς και το υλοποιείς. Εσείς που ζείτε την παράταξη του Βαγγέλη του Λαμπάκη από μέσα ως λογοθέσεως, πόσο διδακτική νομίζετε ότι ήταν η ήττα στις εκλογές του 19 προς την παράταξη και προς τον ίδιο τον κύριο Λαμπάκη? Νομίζω ότι, είμαι σίγουρη, δεν νομίζω, ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Εξάλλου, ο καθένας μαθαίνει, και το δικό μου μότο είναι ότι ο καθένας μέσα από τα λάθη του μαθαίνει, έτσι. Και όταν αυτό έρχεται και ενώ δεν το περιμένεις, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο διδακτικό. Και ο Βαγγέλης Λαμπάκης έχει διδαχθεί από όλο αυτό και έχει δει πάρα πολλά κομμάτια που οδήγησαν τα πράγματα εκεί. Στις συζητήσεις δηλαδή που κάνετε, βλέπετε αλλαγή στη σκέψη, στην νοοτροπία, στον τρόπο που λειτουργεί? Ναι, φυσικά, φυσικά. Φυσικά, γιατί καταρχάς όταν έχεις μία τέτοια ήττα, μία αναμενόμενη, δεν μπορείς να μην δεν πεις να αναρωτηθείς τι έγινε και πώς πήγαν τα πράγματα, γιατί πήγαν εκεί τα πράγματα. Και όταν την πρώτη Κυριακή είσαι και πρώτος, έτσι, και με διαφορά. Εκ των πραγμάτων. Και μην ξεχνάμε ότι... Τι έφταξε, κυρία Λαγκέτση, τι πιστεύετε ότι έφταξε τελικά? Νομίζω ότι ήταν πολλά αυτά που έφταξαν και δεν θεωρώ ότι είναι και τώρα η ώρα να αναλύσουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι να βλέπεις τα λάθη σου και να πηγαίνεις πιο πέρα, έτσι. Και αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει. Και τα λάθη είδε ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης και το πράγμα το βλέπει το έχει από άλλη οπτική και μπαίνει να κάνει πράγματα και το βασικότερο απ' όλα έχει διάθεση να αλλάξει. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι και αυτό εμείς μαθαίνουμε οι νέοι από τον Βαγγέλη το Λαμπάκη και μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο διάθεση έχει, το πόσο θέλει να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ακούραστος, είναι ακούραστος. Εσείς είστε ακούραστοι? Ναι, θεωρώ ότι είμαι ακούραστη. Γιατί είστε μία γυναίκα που δραστηριοποιείται έτσι σε πάρα πολλά πράγματα, παράλληλα. Όπως κάθε γυναίκα έχω πολλαπλούς ρόλους. Και δεν ξέρω, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ έτσι όλο αυτό. Απαιτητικά τα ψηφοδέλτια που πρέπει να καταρτιστούν, πολλαπλή η ρόλη των γυναικών. Πόσο λοιπόν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα ζητούμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πρέπει να ασχοληθούν οι γυναίκες με την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά πόσο μπορούμε να συμμαζέψουμε όλο αυτό το χάος? Όταν η γυναίκα συμμαζεύει κυρίως το σπίτι της, νομίζω ότι είναι και το πρώτο κομμάτι, μπορεί να συμμαζέψει άνετα και τον Δήμο. Θεωρώ ότι η οπτική των γυναικών, και αυτό το πιστεύουμε στην παράταξη... Γιατί είναι πολλές οι γυναίκες που λένε, τώρα εγώ και να και ο άντρας μου και να και τα παιδιά μου και όχι, άστο, να μην ασχοληθώ. Δυσκολίες υπάρχουν, να μην... υπάρχουν και στερεότυπα. Και εγώ μπαίνοντας στο ψηφοδέλτιο της παράταξης την προηγούμενη τετραετία, ναι, ήταν ένα ψηφοδέλτιο ανδροκρατούμενο. Έτσι, υπήρχε υποσόστοση μεν, αλλά κατά βάση ήταν ανδροκρατούμενο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για τη γυναίκα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμη στερεότυπα. Όμως, αν δεν κάνουμε και την προσπάθειά μας ως γυναίκες, δεν θα αλλάξει. Έχουμε άλλη οπτική οι γυναίκες. Το μυαλό μας λειτουργεί διαφορετικά. Μπορούμε να δώσουμε νέα όθηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και γι' αυτό και εμείς ως παράταξη ετοιμάζουμε ένα τμήμα γυναικών, το οποίο θα δώσει το βήμα σε γυναίκες, είτε θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, είτε όχι, να καταθέσουν την οπτική τους, να καταθέσουν προβλήματα που οι ίδιες βλέπουν μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Και γιατί όχι κάποια από αυτά να μπουν και στο πρόγραμμα της παράταξης. Αυτό και σας πληροφορώ ότι έχει όμως, και πολύ μεγάλη απήχηση. Πολύ σύντομα θα γίνει η πρώτη συνάντηση και είναι ένα κομμάτι που οι γυναίκες... Διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Διαφορετικών, ναι, ναι. Και επαγγελμάτων και
Τα πάντα. Δηλαδή, τα πάντα εκεί χωρίς μέσα να... μπορεί να έρθει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει. Μία οποιαδήποτε... άνεργη, μία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Φυσικά. Οποιαδήποτε γυναίκα θέλει, οποιασδήποτε ηλικίας, είτε δουλεύει, είτε δεν δουλεύει, είτε εντάσσεται σε κάποιο κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει καθαρά η οπτική των γυναικών. Και αυτό είναι η συνέχεια της ομάδας των νέων που δημιουργήσαμε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε δημιουργήσει και την ομάδα των νέων, η οποία λειτουργεί και πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε επίσης σύντομα την τρίτη μας συνάντηση. Θα είναι ο μιλητής, έχει προσκληθεί ο κύριος Χατζημιχαήλ, ο οποίος θα μιλήσει στους νέους επίσης για το λιμάνι, γιατί ήταν και ένα θέμα που και οι νέοι το έθεσαν ότι θέλουν να μάθουν γι' αυτό. Οπότε, σε συνέχεια της ομάδας των νέων, δημιουργούμε και την ομάδα των γυναικών, ώστε να δώσουμε βήμα και στις γυναίκες. Γιατί υπάρχει και η απορία στις γυναίκες. Τώρα, εγώ πού να πάω μόνη μου? Αυτό θα είναι ένα πλαίσιο που θα δημιουργεί ασφάλεια. Τον Βαγγέλη, τον Λαμπάκη τον γνωρίζουν, νιώθουν ασφαλείς μαζί του και έχουν έτσι τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους, τα θέματά τους, τα προβλήματά τους, τις προτάσεις τους. Σήκωσαν μανίκια, βλέπω, εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ το ένστικτο και την αισθητική των γυναικών και είναι μία πινελιά η οποία χρειάζεται σε οποιοδήποτε εκδήλωση της ζωής, πολύ δε περισσότερο να χάσει με κοινά θέματα. Με άλλον τρόπο, πώς θα το πω, δηλαδή πηγαίνεις, βλέπεις ένα παρτέρι. Έτσι. Με άλλο τρόπο θα το δω εγώ, αν το δω, θα περάσει η γυναίκα, θα πει αυτό ρε παιδί μου τώρα γιατί είναι έτσι συνδυασμένο. Θα ήταν καλύτερο έτσι. Χωρίς να είναι απλοϊκό αυτό το οποίο λέω, έτσι, χωρίς να απλοποιώ τα πράγματα, έχω μια τελείως διαφορετική αισθητική. Αυτό που είπε η Κούλα, γιατί τώρα τον λέμε κυρία Λαγέτη, αυτό το που είπε η Κούλα είναι ακριβέστατο, το ότι λόγω ακριβώς των πολλαπλών ρόλων, παραδείγματος χάρη, όσο και να προσπαθήσω εγώ να αντιληφθώ την έλλειψη προσβασιμότητας μιας πόλης στα πεζοδρόμια, δεν μπορώ να το αντιληφθώ όπως θα το αντιληφθεί μία μητέρα με το καρότσι με το μωρό. Αυτό είναι μεγάλη έτσι. Συζήτηση. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτό και εγώ το συνειδητοποίησα πραγματικά όταν είχα την κόρη μου. Είναι διαφορετική η αντίληψη της πραγματικότητας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι γυναίκες μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους αναγκαζόμαστε να έχουμε μία άλλη οργανωτική ικανότητα. Και είτε την έχουμε έφυτη, είτε την καλλιεργούμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Οπότε θεωρώ και θεωρούμε ως παράταξη ότι οι γυναίκες έχουν να δώσουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και ίσως ήρθε η ώρα να το αντιληφθούμε βασικά εμείς οι ίδιες, γιατί είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι αυτό που είπες πριν, Κατερίνα, ότι πολλές φορές οι ίδιες κάνουμε πίσω. Ότι έχουμε όχι, ένα... φτάνει στο να πάρεις την απόφαση και μετά όταν είσαι στο παραπέντε, στο παραένα, κάνεις πίσω. Ναι, κάνεις πίσω γιατί αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι στερεότυπο, είναι ανδροκρατούμενος ο χώρος. Όμως δεν είναι έτσι. Μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά και εμείς αυτήν τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στις γυναίκες ως παράταξη. Ήδη μέσα από εμάς που είμαστε ενεργές και να πάρουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμα. Εξάλλου είναι πάρα πολύ βασικό ότι στα πρώτα ονόματα που ανακοινώσαμε ως παράταξη τον Μάιο, το 70% ήταν γυναίκες. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και μπράβο σας. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις υπολείπων και άλλων στην ονομάτων. Στην εκδήλωση εννοείς ή αυτό το χρονικό διάστημα. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όχι στην εκδήλωση, γιατί η εκδήλωση θα έχει άλλη μορφή τώρα. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν. Ενελθέ το χρόνο, ανάλογα με το πώς θα το αποφασίσει το επιτελείο του στρατηγικού σχεδιασμού, εννοείται ότι θα ανακοινωθούν. Όταν μπαίνει μια παράταξη σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσει το νέο όραμα, γιατί, ξέρεις, ένα νέο ξεκίνημα. Παραμένουν, πιστεύεις, οι πικρίες και οι δυσκολίες, δηλαδή δηλητηριάζουν αυτό το νέο όραμα. Από ποιους? Για παράδειγμα, οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λαμπάκη, ο ίδιος ο Βαγγέλης Λαμπάκης. Τώρα δεν είναι και ωραίο να... δεν έχουμε και ναι, τον Βαγγέλη Λαμπάκη εδώ. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά... Κοιτάξτε, λέμε ότι ναι, μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε, αλλά υπάρχουν και συναισθήματα, δεν είναι μόνο τα λάθη. Ναι, αλλά αυτός... Μιλάμε για ένα δημοτικό συμβούλιο γενικά, το οποίο είναι στα κόκκινα. Δεν λειτουργεί νορμάλ.
Ναι, μονίμως βλέπουμε εντάσεις, μονίμως βλέπουμε, ξέρεις, πράγματα που δεν θέλει ο Δημότης να παρακολουθεί. Όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο... Δεν τιμάει κανέναν δηλαδή. Όχι, και η αλήθεια είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, η εικόνα που παρουσιάζει, δεν είναι καθόλου ωραία και δεν είναι και προσιτό προς τους θεατές, έτσι, αυτοί που το παρακολουθούν. Αυτό όμως, εκεί υπάρχουν ευθύνες. Και ευθύνες... Για μένα ευθύνες υπάρχουν από όλους. Ναι, θα πρέπει όμως, θα μπορούσαμε... Είναι ξεκάθαρο ότι στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό το μπάχαλο στα δημοτικά συμβούλια. Άρα κάτι γίνεται. Τώρα κάποιος βέβαια μπορεί να πει ότι κοίταξε να δει, στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κορονοϊός. Στα προηγούμενα χρόνια μπορούσε οποιοδήποτε δημότης θέλει να μπει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να παρακολουθήσει. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν να κάνουμε τηλεδιασκέψεις. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν να. Και στο κάτω-κάτω εσείς, η δική σας παράταξη ήταν αυτή που ήθελε, ξέρω εγώ, τη διαζώσεις συνεδρίαση και μετά με όλο αυτό που έγινε ζητήσατε συνδέσεις ξέρεις, μέσω διαδικτύου. Όχι, δεν θέλαμε ή το ένα ή το άλλο. Θέλαμε να μπορούν να υπάρχουν και τα δύο. Το διαζώσεις σαφώς είναι το καλύτερο και παλέψαμε γι' αυτό. Και το πήρατε. Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτό λόγω κορονοϊού, έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας σε όλους τους τομείς, θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό για κάποιους ανθρώπους να μπορούν να μπουν και με τηλεδιάσκεψη. Αντίστοιχα, ας πούμε, όταν προείδευε ο πατέρας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε η δυνατότητα να εγγράφονται τα πρακτικά σε υπολογιστές, ήταν όλα χειρόγραφα. Βέβαια. Ναι, αλλά το ότι ήρθαν οι υπολογιστές. Στενογραφία φουλ. Μπράβο, ότι πρέπει να παραμείνουμε εμείς στα χειρόγραφα, διότι έτσι είχαν μάθει. Πρέπει κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε καινούργια δεδομένα. Αυτό νομίζω ότι... Ναι, και δεν θεωρώ ότι το να μπορούσαν να μπουν, ας πούμε, πολίτες μέσα ότι θα άλλαζε αυτή τη στιγμή την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρώ και είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με αυτόν που προεδρεύει. Έτσι. Δηλαδή, εκεί πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και την πυγμή να επιβάλλεις και να βάλεις το όριο στα πράγματα, ώστε να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τώρα. Εγώ ούτως ή άλλως δεν συμμετέχω σε εκλεγμένη, τα παρακολουθώ από μακριά, αλλά σίγουρα δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Έτσι. Και δεν αρέσει σε κανέναν. Και δεν μπορεί να είναι και επικοδομητική. Γιατί δηλαδή, δεν κάνουν έχει... θέματα ουσίας. Αυτό δεν γίνεται κάτι επικοδομητικό. Που... Δηλαδή, όταν ένα θέμα τραβάει 2 και 3 ώρες. Και δεν, στο τέλος ξεχνάς και για ποιο πράγμα σας ζητάμε, έτσι, ας πούμε. Έτσι, έτσι, δεν, έχει έτσι, ουσία. Έτσι. Δεν έχει ουσία. Επομένως, αν θα έστελνες ένα μήνυμα σήμερα έτσι από εδώ, σε όλες και σε όλους όσους μας παρακολουθούν, ποιο θα ήταν αυτό, σαν γυναίκα, σαν γραμματέας μιας παράταξης? Ναι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι και στις γυναίκες, αρχικά, ότι όλες μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό, και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, ότι υπάρχει παράταξη δική μας που το υποστηρίζει αυτό, έτσι, και το θέλει, ότι θα πρέπει όλοι οι δημότες να είμαστε ενεργοί, έχοντας γνώση να παρακολουθούμε τα κεκτημένα, τα πράγματα που γίνονται στον Δήμο μας και να έχουμε γνώση, και ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά όλοι μας για το τι θα επιλέξουμε στις επόμενες εκλογές. Ώστε αυτός ο τόπος και αυτός ο νομός να πάει μπροστά. Όπως πήγε τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς έχει γίνει μια πολύ άσχημη παύση της εξέλιξης του νομού μας, όμως έχει τη δυνατότητα να πάει μπροστά. Ναι, τώρα αυτό βέβαια, ξέρεις, έχει χρησιμοποιηθεί πολύ η ζημιά. Και το λέω γιατί δεν μιλάμε μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το λέμε γενικά. Η πανδημία του κορονοϊού έχει χρησιμοποιηθεί σε εισαγωγικά σαν δικαιολογία. Κολυμπήθρα του Σουλά. Ναι. Όλες οι αμαρτίες περνάνε από κοιμές και σβήνονται. Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού έχει κορονοϊό. Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Ναι, βέβαια, θα πρέπει. Σουλαβιά, τώρα έχουμε την εδώ πανδημία. Έρχεται αυτό που έλεγα, ότι θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Γιατί με βάση και τον κορονοϊό, ναι, υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Όμως υπήρχαν και πάρα πολλά κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξελιχθεί ένας νομός. Είναι, νομίζω, και έτσι κι αλλιώς τα πράγματα. Σίγουρα η πανδημία έφερε μεγάλη αναστάτωση σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, ας μην γελιόμαστε. Όμως, πάντα μέσα από μία δυσκολία μπορείς να πας πιο πέρα. Ναι. Και να βρεις τον τρόπο ώστε αυτό να το εξελίξεις και να το γυρίσεις προς όφελός σου. Εγώ θα αφήσω εσένα να ολοκληρώσεις τη συνέντευξη με την Κούλα. Μάλιστα. Ωχ.
Αναθέστατε μια πολύ έτσι ερώτηση δύσκολη. Δηλαδή, ναι. Σαν δημότης και σαν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθείς από κοντά λόγω θέσεως τα τεκτενόμενα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ποιο νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Βαγγέλης Ουλαμπάκης, αν επανεκλεγεί? Αχ, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα. Το τόπο. Δεν μπορώ να πω ένα, δυστυχώς. Τα πράγματα είναι τόσο άσχημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν χαθεί τόσα έργα που... Τι να πούμε τώρα, να πούμε για την γεωθερμία, που ήταν ένα κομμάτι που τόσα χωριά και τόσοι δημότες του νομού δεν θα πλήρωναν θέρμανση. Δηλαδή, και αν το πάμε με αυτήν τη λογική, ίσως είναι και το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο κομμάτι στην δυσκολία που περνάμε λόγω ενεργειακής κρίσης. Αλλά τι να πούμε για το λιμάνι. Δεν είναι ένα και δύο τα δύσκολα κομμάτια. Θεωρητικά, βέβαια, θεωρητικά και πρακτικά έχουν γίνει προσπάθειες και από τη Δημοτική Αρχή για όλα αυτά. Όπως? Τι, όπως για το λιμάνι, τι εννοείς, για τη Δυτική Χερσαία, φαντάζομαι, έτσι. Για την γεωθερμία, ας πούμε, τι έγινε? Τίποτα. Δεν είναι τίποτα, ίσως, αλλά... Να μην είμαστε αφορεστικοί. Σχεδόν τίποτα. Εντάξει, δεν... ξέρεις, θέλουμε έτσι να κρατήσουμε ένα στυλ λίγο πιο ανάλαφρο. Εσείς, ναι, εντάξει. Αλλά... Εσείς μπορείτε. Εμάς όμως η άποψή μας και η πραγματικότητα δυστυχώς είναι αυτή. Δυστυχώς είναι αυτή. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η ενέργεια και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και δυστυχώς... Θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει πολύ μεγάλα προβλήματα, είτε για τα θερμοκήπια, είτε για τους αγρότες. Ότι δηλαδή, αν παρέμενε στον Δημαρχιακό Θάκο, ο Βαγγέλης Ουλαμπάκης θα είχε ολοκληρωθεί το έργο της γεωθερμίας. Μα το έργο ήταν σχεδόν έτοιμο. Ήθελε κάτι ελάχιστο, το οποίο δεν έγινε. Η μελέτη ήταν σχεδόν έτοιμη. Υπήρχε ανταποδοτικό, ήταν ανταποδοτικό το έργο. Ούτε αυτό δεν μπορέσανε να κάνουν. Ούτε καν να πάρουν το ανταποδοτικό έργο. Εσείς μπορεί να είστε χαλαροί. Εμείς δεν είμαστε χαλαροί ως αντιπολίτευση. Και η αλήθεια είναι... Και δεν θέλουμε να είμαστε και αφοριστικοί, αυτό που είπα πριν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει... Ό,τι έργο έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή είναι από μελέτη που είχε κατατεθεί από τη δική μας την παράταξη πριν. Από εκεί και πέρα τι μπορούμε άλλο να πούμε. Πόσα εύσημα τι, να δώσουμε. Έκλεισες. Ολοκληρώθηκε. Μία μου είπες. Μία είπα, τι, πόσες να πω. Να δω την ώρα. Ναι, πρέπει να... Να. Κούλα, πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε. Και θα είμαστε εδώ να τα επικοινωνούμε όλα αυτά. Θέλω να παρακολουθήσω από κοντά την εξέλιξη που θα έχει η ομάδα των γυναικών. Σε καλούμε να έρθεις. Όχι, δεν μπορώ να έρθω, όχι, δυστυχώς. Όχι μέσα. Να είσαι το μάτι της δημοσιογραφίας που χρειάζεται. Θα τα παρακολουθούμε έτσι, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε έτσι πώς την οπτική των γυναικών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ομάδα των νέων και η ομάδα των γυναικών. Βλέπεις άλλες οπτικές, βλέπεις πράγματα που δεν τα είχαμε στο μυαλό μας, πράγματα που μπορούν να μας εξελίξουν όλους. Και πολύ ευχαρίστως θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να τα επικοινωνούμε. Τα κρατάμε όλα να αυτά. Να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται, βέβαια. Τι κάνουμε. Πάμε σε διαλυματάκι. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, φεύγουμε κι εμείς, επιστρέφουμε πίσω. Εγώ ψάχνω να βρω τα χαρτιά μου. Εντάξει, πότε δεν είναι αργά. Γιατί τι έκανες στο διάλειμμα, δεν μπορώ να σε καταλάβω, πραγματικά.
Λέω άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται, γιατί είπαμε, έχουμε ξανά κόσμο και ντουνιά να υποδεχτούμε εδώ στη Θράκη. Έχουμε τον γνωστό. Έχουμε τον Τάκη, φίλος, αδελφός πια, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Και όχι μόνο αυτός. Καταρχήν το Σάββατο στις 8, έχει το Σάββατο. Ναι. 8, 5. 5, 5. 5 Νοεμβρίου, είμαι full παραπληροφόρηση σήμερα, εντάξει, δεν είμαι... Όχι, για να μην λέτε, τα κάνω εγώ. Συγχωρέστε με. Έχουμε μία εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την ΑΧΕΠΑ Ορφέας της Κομωτινής. Διοργανώνουν λοιπόν μία ημερίδα με τίτλο «Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Δεν θα είναι μόνο το όμως ο Τάκης. Φέρνει μαζί του υφυπουργούς, φέρνει μαζί του γραμματείς. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Καλαφάτης. Μας τα πει ο Κοσμάς τώρα, περίμενε. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το τμήμα ΧΕΠΑ Ορφέας AJ20 Κομωτινής διοργανώνουν ημερίδα με θέμα επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας με τίτλο «Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας». Θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Τήλιος και η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Επίσης θα παραστούν και θα μιλήσουν 8 γενικοί γραμματείς. Είναι μια ημερίδα που θεωρούμε ότι είναι σταθμός για τα δεδομένα της Θράκης, δεδομένου ότι ο αμερικανικός παράγοντας είναι ήδη έντονος στην περιοχή σας και ευελπιστούμε να κάνει κάποια ανοίγματα και προς τη δικιά μας περιοχή. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 5 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, ένα μέγαρο κόσμο, ένα κτίριο που υπάρχει στην πόλη. Θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί. Θα παραβρεθεί πλειάδα υπουργικού κλιμακίου. Το θέμα της ημερίδας είναι καθαρά και μόνο επιχειρηματικό. Θα είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί και πλειάδα ανθρώπων από διάφορες χώρες που θέλουν να συσφίξουν σχέση με την περιοχή μας, όπως ξέρω για το Κατάρ που θα παραβρεθεί πολύ πιθανό ο πρέσβης του Κατάρ στην Ελλάδα, όπως επίσης και από την Νότια Κορέα που θα υπάρχει ένα επιχειρηματικό κλιμάκιο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να συσφίξουν σχέσεις με την περιοχή μας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους και όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, σημειώνει ο Δ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, πρόεδρος ΑΧΕΠΑ AJ20 Κομωτινής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθείς την ημερίδα όποιος ενδιαφέρεται, να τονίσω ότι είμαι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε κάποιους επιχειρηματίες. Μπορεί οποιοδήποτε που θέλει να ενημερωθεί, να ακούσει κάποια πράγματα, να παραδεθεί στο Μέγαρο. Έτσι κι αλλιώς ο χώρος είναι μεγάλος, όλοι καλοί χωράμε αυτό που λέμε εδώ στη Θράκη, γιατί είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι θα μπορέσουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες και να μάθουν κάποια καινούργια πράγματα που αφοράν επενδυτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ ή κάποια πρότυπα καινοτομίας και ανάπτυξης, αλλά και πέρα από αυτό να ενημερωθεί και ο απλός κόσμος για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή μας. Μια περιοχή για την οποία πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι μας να την αναπτύξουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τμήμα της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ στην Κομωτινή, που ιδρύθηκε το 2012, είναι από τα πλέον δραστήρια τμήματα στη χώρα. Το τμήμα ΑΧΕΠΑ της Κομωτινής είναι ένα τμήμα που υπάρχει, που έγινε το 2013, δηλαδή έχει περίπου 9 χρόνια ζωής. Να μην ξεχνάμε ότι είναι από τα πιο δραστήρια τμήματα της Θράκης, μαζί με το δικό σας στην Αλεξανδρούπολη που υπάρχει, στο οποίο ο αντίστοιχος πρόεδρος είναι ο φίλος μας, ο αδελφός ο Γιάννης ο Βαβίας. Το δικό μας το τμήμα είχε την τιμή να εξελέξει και κυβερνήτη Ελλάδος την προηγούμενη θητεία τον Στάθη τον Κεφαλίδη, ο οποίος ήταν κυβερνήτης Ελλάδος και προερχόταν από το δικό μας τμήμα. Και η προσπάθειά μας είναι να όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο το κομμάτι του εθνικό για την περιοχή, όσο και το οικονομικό. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όντως πολύ ενεργό το τμήμα της Κομωτινής. Έχουν γίνει παρουσίες, έχει έρθει δύο φορές ο ύπατος κυβερνήτης από την Αμερική, που είναι δηλαδή ο αρχηγός
τέλος ο πρόεδρος όλων των ΑΧΕΠΑ ανά τον κόσμο και κάνει επισκέψεις και στην Κομωτινή και στην Αξαδρούπολη, πήγε στο Πατριαρχείο, μια διαδρομή την οποία δεν κάνουν συχνά, συνήθως πηγαίνουν ναι. αεροπορικώς. Έγιναν την εποχή που ήταν κυβερνήτης Ελλάδος. Κοίτα, φαίνεται ότι Παύλε μου, πολλά αλλάζουν στη Θράκη, πολλά αλλάζουν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πολλά αλλάζουν στην Αλεξανδρούπολη. Είναι, κοίταξε τώρα, η ΑΧΕΠΑ είναι μια οργάνωση η οποία έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Αμερικανικό παράγοντα και από τη στιγμή που ο Αμερικανικός παράγοντας έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ στην περιοχή, είναι λογικό αυτή τη στιγμή να έχει αυτού όλου είδους τις δράσεις πέραν των τυπικών δράσεων που είχε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, θα πιστεύω θα δούμε και άλλα πράγματα. Ξεκινάνε πολύ δυναμικά με την καινούργια διοίκηση. Βλέπουμε και ψώματα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τη Νέα Δημοκρατία, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση, γιατί είπαμε θα έχουμε αφήξεις υψηλών προσκεκλημένων το Σάββατο. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο μας. Δεν το γνωρίζω, για να μεταβούν στην Κομωτινή. Ωστόσο, είχαμε και σήμερα άλλες αφήξεις. Γιατί είμαστε Εύρος, γιατί είμαστε Αλεξανδρούπολη. Χωριόμαστε πολύ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λοιπόν, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Και λίγο ροδόπι, πάτησε και λίγο ροδόπι. Ο λόγος για τον Σωκράτη το Φάμελο και για τον Χρήστο το Γιαννούλη. Μεταξύ άλλων επισκέφτηκαν και τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης μέσα σε ένα έτσι αρκετά στενό πρόγραμμα που ακολούθησαν. Εμβληματικό έργο η ΜΕΑ. Εμβληματικό έργο η ΜΕΑ. Και σαν έργο και σαν λειτουργία και σαν εξοικονόμηση πόρων. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έτσι. Παρόλο που είναι πολύ μακριά από την πόλη και δεν φαίνεται μέσα στην πόλη, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα εκεί. Στον Εύρο βρέθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου κλιμάκιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συγκεκριμένα την περιοχή επισκέφθηκαν ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Μεταφορών Χρήστος Γιαννούλης. Μαζί τους και η βουλευτής Εύρου Νατά Σαγκαρά, καθώς και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Πρώτη στάση μέστηκε η εγκαταστάσεις γνωστής γαλακτοβιομηχανίας. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης, όπου έγινε σχετική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Εύρου να ξεκινήσει την επίσκεψή της από μια μονάδα η οποία έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα δημόσιο έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μια μονάδα κυκλικής οικονομίας, η οποία εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό και τον περιφερειακό σχεδιασμό που έγινε τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει να ανακτήσει όσο γίνεται περισσότερες ποσότητες υλικών, να ξαναμπούν στην οικονομία ως ανακυκλώσιμα και βέβαια πρέπει να στηριχτεί με ένα ισχυρό πρόγραμμα ανακύκλωσης μέσα στις πόλεις. Ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήθηκε με ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Είμαστε χαρούμενοι που λειτουργεί, είμαστε χαρούμενοι που αυτό είναι πλέον κληρονομιά των ακριτών του Εύρου. Έπρεπε και άξιζε ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσει από εδώ τέτοια έργα. Αυτό που πάντα εμείς τα λέμε όμως αυτές τις μονάδες είναι ότι αυτές τις μονάδες κατασκευάζονται για να λειτουργήσουν. Δεν είναι μόνο για τα εγγένεια. Η επένδυση της τοπικής κοινωνίας και της πολιτικής ηγεσίας έχει να κάνει με το να λειτουργούν σωστά, πέρα από τις συνθήκες ασφαλείας, να ανακτώνται υλικά, να μειώνεται πάντα η ποσότητα που διατίθεται προς ταφή και να έχουμε μια πραγματική μονάδα κυκλικής οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη φροντίδα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό εμείς πάντα θα το υποστηρίζουμε και θα το εξασφαλίσουμε. Στη συνέχεια έλαβε χώρα επίσκεψη στη ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακολούθησε εκδήλωση. Ναι. Πάντως έργα αυτού του μεγέθους, τα οποία προσφέρουν τόσο πολλά στην τοπική κοινωνία και τον χώρο στον οποίο προσφέρει την οικολογία, διότι γίνεται παραδίπλα είναι ουχητή ο χώρος υγειονομικής ταφής των υπολοιμάτων, είναι έργα τα οποία δεν πρέπει να έχουν χρώμα. Πρέπει να είναι έργα τα οποία ανήκουν στον κόσμο. Όπως και τα μεγάλα προβλήματα δεν πρέπει να έχουν χρώμα. Τα μεγάλα προβλήματα έτσι και αλλιώς δεν έχουν χρώμα. Ναι, μην το λες. Οπότε, το υποστόμαστε όλοι μας, ο καθένας ανάλογα με την δικιά του, είπαμε, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, μικρά καράβια, μικρές φουρτούνες. Έτσι, έτσι. Αλλά πρέπει να είναι έργα τα οποία να ανήκουν, αυτά τα έργα ανήκουν στον κόσμο. Έτσι. Έτσι είναι. Τώρα είπες για κόσμο. Και είπαμε για προβλήματα. Είπαμε για προβλήματα. Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει έτσι εκτενώς λίγο το θέμα της
σύστασης που έκανε ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας ο Σκρέκας, στους πολίτες. Και, πολίτες, και τον κατάλογο με τα... Με τα πιο ενεργοβόρα, τις πιο ενεργοβόρες συσκευές. Αναφορικά ήταν σύσταση αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε προκαθορισμένες ώρες. Οι ώρες αυτές ήταν 6 με 9 το βράδυ. Είχαμε εντυπωσιαστεί λίγο και από τις ενεργοβόρες συσκευές. Νομίζω, τώρα... αν θυμάμαι καλά, πρώτος και καλύτερος ήταν ο θερμοσύφωνας. Έτσι. Ναι. Και επειδή είχα, επειδή ήταν... Να δεις που θα γυρίσουμε σε κάτι εποχές κάθε Σάββατο μπάνιο. Όχι μόνο αυτό. Θα το ανάβουμε για να κάνουμε όλοι μπάνιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ήταν πάνω γύρω στις 4.500 κιλοβατόρες, που φαίνεται ήταν ο θερμοσύφωνας, και γύρω στις 1.200-1.300 ο βραστήρας. Θα βράζουμε, ξέρεις, θα κάνουμε τοπικό στεγνό καθάρισμα. Γκαζάκι. Τοπικό. Σήμερα εδώ. Μεθαύριο εδώ, για να έχουμε την αυτή. Λοιπόν, οπότε με αφορμή αυτό, ξέρεις τι έκανε η Μαρία Καρασουλτάνη. Καλά, είναι, πήρε τους δρόμους. Πήρε τους δρόμους και βγήκε να ρωτήσει τον κόσμο κατά πόσο έτσι το ακούνε αυτή την σύσταση, κατά πόσο την ακούνε και κατά πόσο θα μπουν στη διαδικασία να την τηρήσουν κιόλας. Ναι, πάμε να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης φαίνεται να είναι διχασμένοι αναφορικά με τη σύσταση της κυβέρνησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή να κάνουν περιορισμένη χρήση ηλεκτροβόρων οικιακών συσκευών καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Πολλοί είναι οι πολίτες που θεωρούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν βοηθά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Πώς σας φαίνεται η σύσταση της κυβέρνησης να μην χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές από τις 6 έως τις 9 το βράδυ? Και τι να κάνουμε, πώς θα ζεσθενόμαστε? Είναι δυνατόν από εμάς να εξαρτάται, δεν έχω να πω τίποτα. Εσείς ωστόσο θα προσπαθήσετε να μην χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες συσκευές που θέλει η κυβέρνηση? Ναι, και τι να κάνουμε, πώς θα καθόμαστε, μέσα στο κρύο, με το πάπλωμα? Πώς θα γίνει δηλαδή, με αυτήν την ακρίβεια? Ας έρθουν να με ρωτήσουν με τα 310 που μη δίνουν. Ας έρθουν, πήρα και τα μέρα σαν και έμεινα με 20 ευρώ. Ακόμα μήνες δεν βγήκε. Για πες μου, εκείνοι παίρνουν τα λεφταδάκια τους τώρα, δεν είναι? Δεν λέω αλήθεια? Μπράβο. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει από τις 6 έως τις 9? Ναι, αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει. Και οι άνθρωποι αυτό που... μπορεί να γίνει. Αλλά ερκοντήσιο δεν θα ανάψει? Ερκοντήσιο τι λέμε, το ερκοντήσιο είναι έξω. Καταλάβατε. Ορισμένα μπορούν να εφαρμοστούν, ορισμένα δύσκολα. Τι να πω, καμιά... Βαριά κουβέντα, γιατί... Θεωρείτε ότι δεν θα λυθεί έτσι το πρόβλημα? Υπάρχουν και οι πολίτες που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη σύσταση της κυβέρνησης, διότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, όπως αναφέρουν, και θα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορεί και πρέπει. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σωστή η απόφαση. Εξάλλου είναι πανευρωπαϊκό το θέμα. Όλοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται. Εμείς νομίζω σαν Ελλάδα πάμε καλύτερα από τους Ευρωπαίους. Από τους περισσότερους δηλαδή. Θα το δούμε βέβαια στο χειμώνα στην πράξη αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση είναι παγκόσμια και ευελπιστούμε στα καλύτερα. Εάν υπάρχει λόγος, το βρίσκω λογικό, ναι. Το ωράριο βολεύει? Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική κουζίνα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα. Βολεύει στους ανθρώπους που εργάζονται και σχολούν στις 4, έτσι ώστε να κρατήσει αυτό το ωράριο 6 με 9 και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές? Νομίζω πως το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, είναι κάτι το οποίο όλοι μας το γνωρίζουμε και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αν υπάρχει τέτοιος λόγος σοβαρός, να τον ακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει διάθεση. Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Μπορεί βέβαια το 6 με 9 να μην. Παιδί μου, το συνειδητοποιούν κάθε μήνα τώρα. Πόσο να αργήσεις να το συνειδητοποιήσεις αυτό? 6 με 9 μπορεί να το τηρούν, αλλά κάτι 7-8, 7-8,5. Εντάξει, έχουμε λίγο στέψει. Έχουμε μπει στη λογική, ξέρεις. Μεγάλο εξαιρεμένο. Όχι, στο σπίτι κάποτε θυμάμαι τα φώτα ήταν τέντα. Να έλεγες για το γιο σου, τα έλεγα για την κόρη μου. Δηλαδή τώρα. Ξέρεις, παίρνω σβάρνα τα δωμάτια και σβήνω. Σβήνω. Εγώ έχω αποφασίσει να το βάλω ringtone στο κινητό του γιού μου, να είναι κάπου και. Ναι. Μπράβο, αυτή είναι η πρακτική. Έτσι. Παιδιά. Εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι. Τι καλύτερο. Να βρες, θέλουμε ηχηρό μήνυμα κι εμείς. Σκοτεινό. Ωραίο είναι. Ναι, πολύ μας άρεσε. Πολύ ωραίο. Όχι πιο πολύ. Όχι. Ναι. Όχι. Είπαμε κάπου λίγο είπαμε. Εντάξει. Όχι. Έτσι και στο σούρουπο. Λοιπόν, θα βάλω που λες, για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα βάλω ringtone στο τηλέφωνο του Σάβα. Και μόλις βλέπω ότι έχει ξεχάσει κάποιο φως, θα παίρνω το τηλέφωνο και θα ακούγεται. Σβήσε το φως. Σβήσε το φως. Ωραία, φαίνεται. Διότι δεν μπορώ να φωνάξω άλλο.
Έκλεισε φωνή μου. Ναι, να δούμε. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας το αντιμετωπίσουμε με όση αισιοδοξία μας έχει απομείνει. Και ας γίνουμε λίγο πιο έτσι, ας κάνουμε λίγη οικονομία και λίγο. Ναι, δεν είναι κακό. Ούτε δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ξέρεις, μόνο να σκεφτόμουν τις προάλλες. Ξέρεις, εδώ ο επαρχιακός δρόμος Αλεξανδρούπολης συνόρων δεν είναι από το αεροδρόμιο και μετά είναι πίσω σκοτάδι, έτσι δεν. Ναι. Δηλαδή, είναι πρόβλημα αυτό. Και σκεφτόμουν ότι ναι, με ενοχλούσε κάποτε, αλλά νομίζω ότι σε λίγο διάστημα δεν θα έχει φως πουθενά. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα δηλαδή μόνο σε πολύ έτσι κεντρικά τα φώτα, σημεία. Ναι, τα φώτα όμως. Νομίζω ότι θα πάμε σε αυτές τις λύσεις. Είναι και μια αίσθηση ασφάλειας, έτσι. Δίνει μια αίσθηση ασφάλειας, διότι. Εντάξει, τώρα σε μέρη απομονωμένα και αυτά ούτε, μπορείς να, ούτε νομίζω μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι πιο απομονωμένο, αυτό είναι λιγότερο απομονωμένο. Θέλει τα κοινόστα, τα δημόσια φώτα. Εκτός αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για διακόσμηση, τα οποία πρέπει να εξαφανιστούν, έτσι να σβήνουν. Κάτσε να δούμε τα φετινά Χριστούγεννα. Θέλω να δω πώς θα ανάψουν δέντρο καταρχήν. Έχει τρόπους. Πάρε λεντάκια που είναι φθηνά. Έτσι, που πάρε μπαταρίες. Με την έννοια ότι δεν καταναλώνουν πολύ ρεύμα επειδή είναι LED οι λάμπες. Μπορούν να βρουν. Υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε. Να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάτι, να σκεφτόμαστε πριν αφήσουμε κάτι. Να λειτουργεί παραπάνω, δηλαδή αυτό που λένε η λογική εξοικονόμηση, η οικονομική λειτουργία του θερμοσύφωνα. Πόσες φορές έχεις ξεχάσει αναμένο το θερμοσύφωνα? Εγώ προσωπικά, γιατί με το συγκεκριμένο πρόβλημα, με το συγκεκριμένο θέμα, έχω. Ψυχολογικό τραύμα, λέει. Μου έχει μείνει παιδικό τραύμα αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει ο θερμοσύφωνας να κλείνει και αυτό είναι και οι περισσότεροι ταχείας θέρμασης. Αλλά αυτό μια φορά που το ξέχασα ένα ολόκληρο 24ωρο, με ρωτάς. Και κατά 9 η ώρα περνάει ένας θερμοσύφωνας έξω το παράθυρο και λες αυτό ο θερμοσύφωνας δικό μας. Ναι, αυτό ας το αποφύγουμε. Δεν είναι τώρα η ώρα, έτσι. Εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά και να ζήσουμε πολλά. Εγώ πάντως νομίζω ότι και στους δημόσιους δρόμους θα Να κάνουμε ένα παρά ένα, όχι όλα. Ναι, αυτό λέω, ένα παρά ένα, ρε παιδί μου. Όχι όλο πίσω σκοτάδι, αλλά και πάλι. Αλλά και πάλι είναι. Η Αλεξανδρούπολη έχει LED. Και τα LED είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Έτσι, στο δημόσιο χώρο, στους δημόσιους δρόμους. Λοιπόν, βλέπω ότι κοντεύει η ώρα να ολοκληρώσουμε, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στους αστυνομικούς σκύλους. Η κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης έκανε ένα οδηπορικό υπέροχο. Καταπληκτικό, παιδιά. Στο ποτάμι του Εύρου, στο αεροδρόμιο, γνωρίσαμε αυτά τα υπέροχα λαγωνικά που δεν τους ξεφεύγει τίποτα και είχαν και πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι. Πάρα πολλές επιτυχίες. Γνωρίσαμε τους συνοδούς τους, μάθαμε πολλά γι' αυτά. Η Γιώτα Λασκαρίδου, η καλή συνάδελφος, έχει ετοιμάσει έτσι μία γεύση να σας δώσει για αυτό που έρχεται. Ένα teaser, ναι. Ένα τιζεράκι, δεν είναι ακριβώς τιζεράκι, γιατί λείπουν πολλά, απλά έτσι τη ζήτησα ένα, ξέρεις, λίγα αποσπάσματα. Έχει πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε εδώ και να αφήσουμε το βίντεο να παίξει. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Θα τα πούμε αύριο στις 5:30 ώρα. Δείτε το, δείτε το, δείτε το, δείτε το. Καληνύχτα. Καλό απόγευμα. Βρες με. Πολύ ωραία. Ξέρεις καλά. Ωραία. Μπράβο, αγόρι μου. Είναι μια δουλειά η οποία επιλέγεις να την κάνεις. Αυτή γίνεται με πάρα πολύ ζήλο από όλους τους ανθρώπους που ενεργούν που είναι σε αυτή τη δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους γιατί κάνω αυτό που αγαπάω και προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι και καλός στη δουλειά μου. Είμαι συνοδός του αστυνομικού σκύλου περιπολίας Λέμαν. Από το 2016 είμαστε εδώ πέρα.
Ζούμε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, αναπτύσσεται ένα ισχυρό δέσμο ανάμεσα στα σκυλιά και στους συνοδούς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μοιαζόμαστε και αγωνιούμε για αυτά όπως ακριβώς ένας γονιός για το παιδί του. Ξάξε. Σεξι. Μίλα. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Ήταν ένα περιστατικό. Κλήθηκαμε με το σκύλο, με το αστυνομικό σκύλο, να μεταβούμε επί της Εγνατίας Οδού, όπου ένας διακινητής είχε αφήσει το όχημά του. Πηδήξαμε το φράχτη της Εγνατίας Οδού μαζί με τους συναδέλφους. Ο σκύλος εντόπισε τα ίχνη μέσα σε δασόδη περιοχή και σε κάποιο σημείο σταμάτησε κάτω από ένα δέντρο και επάνω στο δέντρο είχε κρυφτεί ο διακινητής στην κορυφή. Γάβγιζε ο σκύλος, κατέβηκε κάτω, το συλλάβαμε. Απλά ήταν το γεγονός ότι το σημείο ήταν πολύ δύσκολο που κρύφτηκε επάνω στο δέντρο. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό μέχρι στιγμής. Όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο της ειδικότητας, ανίχνευση κρυπτικών υλών, ότι έχουμε να κάνουμε με κρυπτικά. Αυτό είναι επικίνδυνο από μόνο του. Από εκεί πέρα όμως το πιο επικίνδυνο είναι ότι πηγαίνουμε πολλές φορές σε περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, πηγαίνουμε στο άγνωστο. Αυτό για μας μας δυσκολεύει και μας δημιουργεί ένα άγχος, ας πούμε, όταν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό. Και επίσης, όταν μπαίνουμε μέσα να ελέγξουμε κάποιο χώρο, πάλι δεν γνωρίζουμε κατά πόσο έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και δεν έχει σκάσει κάποιος αυτοσχέδιος μηχανισμός, εκρηκτικός μηχανισμός, ή κατά πόσο, ας πούμε, δεν υπάρχει δεύτερος. Οπότε, πάντα πρέπει να παίρνουμε αυτό πέρα, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τα μέτρα αυτοπροστασίας που παίρνουμε και τηρώντας και τους χρόνους ασφαλείας. Και σε αυτό μπορούμε να ανταποκρινόμαστε, πάντα έχοντας ένα καλό δουλεμένο σκύλο, ο οποίος μας δίνει περισσότερο αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ενεργούμε πολύ καλά και πολύ αποφασιστικά σε όλα τα περιστατικά.